ονομάζομαι Μιλωνάς Αστέριος, είμαι δάσκαλος εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Το γιορτές εδώ στον Άγιο Νικόλαο και πολιούχος και Αγίους έχουμε δύο. Πολιούχος είναι ο Άγιος Γεώργιος και κτήτορας ο Άγιος Νικόλαος. Είναι δύο εκκλησίες που ενωθήκαν από πριν πολλά χρόνια και δώσαν, ο καθένας πήρε τη δική του ιδιότητα. Έτσι έχουμε δύο βασικές γιορτές, του Αγίου Νικολάου στις 6 Δεκεμβρίου και του Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου. Άλλες γιορτές είναι της Αγίας Παρασκευής, η οποία γίνονται πολλές εκδηλώσεις το καλοκαίρι, στις 26 Ιουλίου. Και μετά έχουμε το Αγίου Δημητρίου, όπου αναβιώνουμε πολλές φορές και την παραγωγή του τσίπουρου. Έχουμε βασική εορτή την Αγία Παρασκευή στον Άγιο, εδώ στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, όπου γίνονται πολλές χορευτικές εκδηλώσεις, τριήμερες, όπου λαμβάνουν μέρος τα παιδικά χορευτικά ή τα τέσσερα τμήματα του χορευτικών του Αγίου Νικολάου, του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ένα άλλο δρόμενο είναι οι φωτιές που ανάβουμε στον Άγιο Νικόλαο, την παραμονή της γιορτής. Είναι ένα έθιμο το οποίο, από ότι μετά από πολλή έρευνα η οποία έγινε, από την προηγούμενη βραδιά μαζεύανε τα κλαδιά, επειδή ήταν χειμώνας, και το πρωί κατά την ώρα της λειτουργίας, μόλις τελείωνε ο ιερέας στην λειτουργία, τα καίγανε και ανάβανε φωτιές οι οποίες ήταν ορατές σχεδόν μέχρι την τρίτη χερσόνησο του Αγίου Όρους. Οι μύθοι που υπάρχουν είναι πρώτα για το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας, το οποίο, από ό,τι λένε, λόγω του ότι σε αυτό το εκκλησάκι στις αρχές του αιώνα θάβονταν τα παιδιά τα οποία ήταν αβάφτιστα ή αυτόχειρες. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας αυτή την ιδιότητα του χώρου, πολλές φορές έλεγαν ότι θα ερχόταν ο Αράπης ή ο Μουτζούρης, ο οποίος αργά το βράδυ, όπως κυκλοφορούσε, υπήρχε κίνδυνος να τον πάρει και να τον εξαφανίσει. Ακόμα στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας ήταν η ευκαιρία την ώρα της ημέρας να περπατούν οι κοπέλες με δικαιολογία ότι θα πάρουν νερό από το πηγάδι, και ευκαιρία αυτή ήταν να κάνουν τη συνάντηση με τους νέους που τους ενδιέφεραν. Τα τελευταία 5 χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου Βουρβούρου έχει αναλάβει δράση εδώ στο χωριό. Έχει αναβιώσει πάρα πολλά τοπικά έθιμα, όπως είναι το όρμο Παναγίας, όπου τα παιδιά κατεβαίνουν με άλογα στον όρμο Παναγίας και γίνονται διάφορες εκδηλώσεις χορευτικές. Ταυτόχρονα μοιράζεται στον κόσμο ένα παραδοσιακό έδεσμα, το κονόμικο όπως λέγεται εδώ, που είναι χταπόδι με σουπιά και ρύζι. Ήδη υπάρχουν 4 χορευτικά, τα οποία όχι μόνο κάνουν παραστάσεις εντός του Αγίου Νικολάου, αλλά βγαίνουν και εκτός. Άλλο έθιμο εδώ στον Άγιο Νικόλαο είναι ο Άγιος Κλείδωνας, ο οποίος καίνε τον Κλείδωνα, ένα φυτό το οποίο αναπτύσσεται γύρω στον αρχές Ιουνίου, και στο εκκλησάκι το τοπικό ανάβονται φωτιές και μετά γίνονται πάλι εκδηλώσεις. Έχουμε δύο έθιμα τα οποία κάποιος θα μπορούσε να έρθει να τα δει. Ένα είναι οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται στον Αγίο Θεοδόρων πάντα μετά το πρώτο Σάββατο, μετά την Καθαρά Δευτέρα, το οποίο όλοι οι ψαράδες ανέκαθεν βοηθούσαν είτε με αχινούς είτε με διάφορα λιεύματα, βοηθούσαν τον Πολιτιστικό Σύλλογο να γίνουν αυτά τα φαγητά και όλα τα εδέσματα και να μοιραστούν δωρεάν σε όλο τον κόσμο. Και μετά πάντα γινόταν ένα ωραίο γλέντι. Ένα άλλο τοπικό έθιμο που υπάρχει είναι τα κόντυλα. Είναι την παραμονή της πρωτοχρονιάς, όπου βγαίνουν τα παιδιά, οι νέοι κυρίως, με κλαδιά ελιάς και τραγουδούν σε κάθε σπίτι. Εκεί κάθε σπίτι εύχονται τα καλύτερα
και αν όχι δεν, και αν δεν τους ανοίξουν, δεν τους κεράσουν, τότε αλλάζουν την ευχή και τους λένε ότι θα πρέπει να προσέξουν για την επόμενη χρονιά, γιατί δεν ήταν ευχάριστοι και ευπρόδεκτοι στο σπίτι εκείνο. Ένα άλλο τοπικό έθιμο είναι η περιφορά των εικόνων της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Πάντα την τρίτη μέρα του Πάσχα βγάζουν όλες τις εικόνες μέσα από την Εκκλησία, οι οποίες αυτές είναι προσδιορισμένες σε κάθε οικογένεια του χωριού. Κάθε οικογένεια έχει αναλάβει το δικό του Άγιο και τις δικές του εικόνες και τις παίρνουν από την Εκκλησία και, όπως έλεγε παλιά η ιστορία, πηγαίνανε σε μια άλλη περιοχή, η οποία ήταν το Παλιομέτωχο. Αφορμή αυτή κρατάει, αυτή η ιστορία κρατάει από την Τουρκοκρατία, η οποία, όπως λέει ο μύθος, πηγαίναν με δικαιολογία ότι θέλουν να βγάλουν τις εικόνες, αλλά ήταν ο τρόπος για να συναντηθούν όλοι και να συνεννοηθούν για το τι θα πράξουν για τις επόμενες ημέρες. Αφού λοιπόν τελείωνε όλη αυτή η διαδρομή, διαβάζονταν οι εικόνες και περιφέρονταν μέσα στο χωριό του Αγίου Νικολάου, τοποθετούνταν ξανά στη θέση τους για να είναι έτοιμες και πάντα να βοηθάνε το χωριό. Βρισκόμαστε στην περιοχή Τζέσμα, όπου εδώ αυτή βρίσκει κατασκευάστηκε επί Τουρκοκρατίας, όπως μπορούμε να δούμε και έχει ημερομηνία κατασκευής το 1616. Και ο σκοπός ήταν να εκμεταλλευτεί το νερό το οποίο έρεε από το βουνό ελεύθερο. Από ό,τι ξέρω, μέχρι και πριν λίγα χρόνια που το νερό ήταν εδώ, το χρησιμοποιούσαν για το τσίπουρο, για να υπάρχει ελεύθερη ροή και μπορούσαν να φτιάξουν το τσίπουρο. Υπήρχαν στη σειρά εδώ, το ένα πίσω από το άλλο, πολλά ρακοκάζανα για να εκμεταλλεύονται το κρύο νερό. Ένας άλλος μύθος μιλάει για γυναίκες οι οποίες την Πανσέλινο έρχονταν εδώ και κάνανε μπάνιο, και όποιος τύχαινε να βρίσκεται εδώ εκείνη τη στιγμή απέφευγε να τις δει ή ακόμα να μιλήσει, γιατί υπήρχε ο φόβος να μείνουν μουγκοί, να τους πάρουν τη φωνή. Και ένα άλλο έθιμο που υπήρχε εκείνη την εποχή ήταν μετά το θέρο, μετά το μάζιμα των σιταριών, το πρώτο ψωμί που θα ψινόταν το φέρνανε εδώ, το μουσκεύανε στη βρύση και μετά το υπόλοιπο μοιραζόταν σε όποιον περαστικό ήταν εδώ. Αν περίσευε ψωμί, το κάναν δωρεά στο τζίτζικα, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Εκμεταλλευόμενοι την ελεύθερη ροή του νερού εδώ στην περιοχή της Ζέσμας, η ΟΠΕΑΝ, η Ομάδα Πυρόσβεσης Εθελοντών Αγίου Νικολάου, η οποία ιδρύθηκε τα τελευταία χρόνια με σκοπό να προστατεύει τα δάση της περιοχής μας, έφτιαξε ένα ρακοκάζανο σύμφωνα με τα πρότυπα των 200 χρόνων. Με μόνη πηγή φωτιάς, τα ξύλα, και μετά με τα συστατικά του νερού που υπάρχουν εδώ στην περιοχή, από ό,τι λέγεται, το τσίπουρο να είναι μοναδικό και εύγευστο. Έτσι λοιπόν κάθε γιορτή του Αγίου Δημητρίου, την παραμονή και ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, προσφέρουν το τσίπουρο το οποίο παράγεται εδώ από τοπικά σταφύλια σε όλους τους παρευρισκόμενους, και μετά ακολουθεί η γλέντη με παραδοσιακούς χορούς και παραδοσιακή μουσική.